λευκό το σκηνικό σήμερα στην περιοχή των Κεραμιών και σε όλες τις ημιωρινές περιοχές των Χανίων. Βρισκόμαστε στον επαρχιακό δρόμο Χανίων Μαλάξας, μόλις 400 μέτρα πάνω από την πόλη των Χανίων. Η περιοχή έχει ντυθεί στα λευκά. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία λόγω παγετού. Είχαμε και πριν 2 χρόνια πάλι χιόνια, πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Εντάξει, καλό είναι το χιόνι, έχει τα θετικά του. Κάνει λίγο πιο δύσκολη την πρόσβαση στα χωριά μας, αλλά όλα καλά. Στο επαρχιακό δίκτυο των Κεραμιών η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία λόγω της ολισθηρότητας στο οδόστρωμα. Γνωρίζετε, είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι εδώ στα γύρω χωριά? Περισσότεροι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Εδώ έχει προκύψει τώρα ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο θα το ξεπεράσουμε πολύ σύντομα. Στα ορεινά των Σφακίων, ωστόσο, στο ύψος της Κράπης καθώς και στην επαρχιακή οδό Χανίων Ομαλού, στο τμήμα Απολάκους προς Κεφάλι, χρειάστηκε η παρέμβαση εκχιονιστικών μηχανημάτων για τη διάνοιξη του δρόμου. Η νέα ψυχρή εισβολή προκάλεσε χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα στην πόλη των Χανίων, είχαν όμως παροδικό χαρακτήρα. Η ώρα είναι 9 το πρωί. Χιονίζει μέσα στην πόλη των Χανίων και η θερμοκρασία είναι στους μόλις 3 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά παρέμειναν σήμερα όλα τα σχολεία στο Δήμο Αποκορώνου, ενώ με απόφαση των Δημάρχων δεν λειτουργήσαν επίσης σχολεία των Δήμων Κισάμου, Καντάνου Σελήνου και Πλατανιά. Στο Δήμο Χανίων, το μοναδικό σχολείο που παρέμεινε κλειστό λόγω χιονιά ήταν αυτό του κατοχωρίου Κεραμιών.